Λοιπόν, φίλοι μου, θα πάμε στη Α προς Κορυφαίους επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 14. Ουκ εντρέπων ημάς, γράφω αυτά, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Εδώ βλέπουμε ότι μας αποκαλεί τον κόσμο, το εδάφιο, τέκνα του. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε τέκνα του Πατέρα. Το Πατέρας έχει τέκνα, που είναι ο Θεός Πατέρας. Ούτε ο Χριστός δεν μας αποκάλεσε τέκνα του, για να καταλάβετε. Μας αποκάλεσε αδελφούς του και φίλους του. Έτσι. Και λέει, ως τέκνα μου αγαπητά, θα δείτε που το πάει σιγά σιγά, θα δείτε. Νουθετώ, σας νουθετώ, λέω, ως τέκνα μου αγαπητά. Εάν γαρ μυρίους παιδαγούς έχετε εν Χριστώ, αλλά ού πολλούς πατέρας εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ εμάς εγέννησα. Εάν λέει έχετε πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ, αλλά όχι πολλούς πατέρες. Εδώ μας λέει ότι έχουμε πολλούς παιδαγωγούς εν Χριστώ, αλλά δεν έχουμε πολλούς πατέρες. Άρα αν δεν έχουμε πολλούς, πόσους έχουμε? Έναν. Και λέει, πιο κάτω, εάν γαρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, εγώ λέει δια του Ιησού Χριστού, σας γέννησα. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Εδώ ουσιαστικά λέει ότι ο πατέρας του, σε αυτούς που απευθύνεται, είναι ο Απόστολος Παύλος. Ενώ ο ίδιος ο Θεός λέει στη γέννηση, ότι μας έπλασε. Και ο Απόστολος Παύλος μας γέννησε, πού κολλάει? Λοιπόν, θα σου πω από την αρχή, που το θυμάμαι απ' έξω το δάφιο, δεν θυμάμαι ακριβώς το λέει, αλλά θυμάμαι ακριβώς το λέει, είναι στη γέννηση. Στη γέννηση, στην αρχή, εκεί που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, τι ακριβώς λέει? Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο χούν από της γης και νεφίσιν στο πρόσωπον αυτού πνοή ζωής. Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από χώμα της γης και νεφίσιν στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωής. Και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Και έγινε ο άνθρωπος εμψυχών. Βλέπετε πουθενά εδώ να συμπεριλαμβάνεται ο Παύλος στην πλάση του ανθρώπου? Όχι. Άρα, εδώ πέρα όμως τι βλέπουμε, που λέει πιο κάτω, «Δια τούτο έπεψα ημίν Τιμόθεον ως εστί τέκνο μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, παρακαλούν ημάς μιμητέ μου», λέει, γίνεσαι. Θα μιλήσουμε μετά για αυτό που λέει, που παρακαλεί τον κόσμο να γίνουν μιμητές, θα το δούμε και αυτό πιο μετά. Πάμε τώρα να πούμε το τέτοιο, τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι και αυτό που το τυπικό του Ορθόδοξου δόγματος όσον αφορά το Παπαδαριό, που θέλει το Παπαδαριό να έχει τον κόσμο ως τέκνα του για να εμπιστεύονται τους παπάδες και να φύγει η εμπιστοσύνη από τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Γι' αυτό τους λένε Πάτερ όλους, από αυτό εδώ πέρα το πήρανε. Γι' αυτό όπως λέω ότι αυτά χώθηκαν μέσα με σκοπό να στήσουν όλο το Ιουδαϊκό Βυζάντιο που υπάρχει μέχρι και σήμερα και σώζεται δια της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και φυσικά να λέει, εμείς να θεωρούμε ότι ανώτερο το παπά που έχουμε μπροστά μας, αφού λέει ότι είναι και απεσταλμένος του Θεού, έτσι, αντιπρόσωπος του Ιησού Χριστού, αλλά καμία σχέση δεν βάζει ποτέ τον Ιησού Χριστό, τον έχουν πετάξει την πάντα, και να τους θεωρούμε ανώτερους από οτιδήποτε. Μπορεί όχι συνειδητά, αλλά υποσυνείδητα όλος ο κόσμος θεωρεί ως ανώτερο τον παπά, γιατί έχουν φτάσει σημείο να λένε ότι χωρίς παπά δεν σώζεσαι. Χωρίς παπά δεν σώζεσαι, έτσι λένε. Οπότε αυτό το στήσαν το εδάφιο για να πάρουν το τυπικό του παπά περί τέκνων των πιστών και περί πάτερ των παπάδων και τέκνων των πιστών. Ωραία, το είδαμε και αυτό. Εδώ πέρα όμως θα σταθώ λίγο τώρα, γιατί πρέπει και να το δούμε από την Αγία Γραφή, αν διαφωνεί ή όχι. Λέει στην Αγία Γραφή, πρώτα θα δούμε ότι σε άλλο εδάφιο αντιφάσκει. Θα δούμε πρώτα σε άλλο εδάφιο αντιφάσκει. Πάμε να το δούμε αυτό. Είναι στην Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχος 5. «Εις Θεός και Πατήρ παντών, ο επιπάντων και διαπαντών και εν πάση ημών». Και ένας είναι ο Θεός και Πατέρας, λέει. Ένας είναι ο Θεός και Πατέρας, τον παντών και ενεργεί δια όλων και επιπάντων. Και είναι επιπάντων και διαπάντων. Και είναι μέσα σε όλους. Εδώ βλέπετε πως αντιφάσκει και ο ίδιος. Και αυτό διαφαίνεται ότι έδωσε και να το προσθέσαν μέσα. Δεν μπορεί από τη μία να λέει ένας ότι είναι ο πατέρας και να εννοεί για τον Θεό Πατέρα, και από την άλλη να λέει ένας είναι ο πατέρας και να εννοεί τον εαυτό του. Εδώ βλέπουμε ότι το σφάλμα είναι τεράστιο. Έτσι. Και πάμε να δούμε και τι λέει και ο Ιησούς Χριστός για να τελειώσουμε και με αυτό. Πάμε τώρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Βλέπετε γιατί προσπαθούν να βγάλουν τον Ματθαίο σκάρτο.
όλα τα δούμε. Γιατί ο Ματθαίος έχει μέσα πολλές αποκαλύψεις που τους ξεμπροσιάζουν. Γι' αυτό πάμε τώρα πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπως έχω πει, κεφάλαιο 23, 29. Και πατέρα, μην καλήσετε ημών επί της γης. Εις γάρες είναι ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Και πατέρα, λέει να μην καλέσετε κανέναν, λέει, επί της γης. Παρά, εντάξει, εννοείται φυσικά το σαρκικό πατέρα, γιατί αυτός μας γέννησε. Δεν μας γέννησε όμως ούτε ο Παύλος, ούτε κανένας. Και θα δούμε αυτό που κολλάει στη συνέχεια. Γιατί ένας είναι ο πατέρας που είναι στους ουρανούς. Είναι ξεκάθαρος ο Ιησούς Χριστός ότι κανείς δεν αποκαλείται πατέρας επί της γης. Ούτε ο Χριστός δεν αποκαλέσει και πατέρας. Δεν είπε να το αποκαλούν πατέρα. Θα πει ο Παύλος. Δηλαδή το εδάφιο το οποίο γράφει αυτό. Και λέει πιο κάτω. Μη δε κληθείτε καθηγητέ. Α, όχι, πιο πάνω το λέει αυτό. Ότι γενικά, λίγο πιο πάνω από αυτό λέει, ότι ο Χριστός είναι διδάσκαλος και όλοι εμείς λέει ότι θεωρούμαστε αδελφοί. Όλοι εμείς είμαστε αδελφοί. Δεν είμαστε πατέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ξανά, πριν δούμε το περί αγαμίας, το εδάφιο, θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Περί μίμησης που λέει. Μόνο ο Απόστολος Παύλος λέει να τον μιμηθούμε. Να τον μιμηθούμε, λοιπόν. Παρακαλώ, ούν ημάς, μιμητέ μου γίνεστε. Σας παρακαλώ, λέει, όλους να γίνετε μιμητές μου. Και δεν είναι φυσικά το μοναδικό εδάφιο που το λέει. Πληροφοριακά λέω και άλλα εδάφια. Φιλιππησίους 3.17, θα το δούμε τώρα αμέσως, γιατί εκεί πέρα θα αποδομήσουμε και κάτι άλλο. Φιλιππησίους 3.17, πάμε να το δούμε, που λέει εδώ πέρα, φεύγω από αυτό το εδάφιο, έτσι, βλέπουμε ότι σε αυτό το εδάφιο λέει να γίνουμε μιμητές του. Πάμε τώρα στις Φιλιππησίους 3.17, θα δούμε πρώτον ισχυρισμό, να δούμε και αυτό πώς το χρησιμοποιεί το ορθόδοξο, πώς και αυτό γράφτηκε για να το χρησιμοποιήσει το ορθόδοξο δόγμα. Συμιμητές μου, λέει, γίνεστε αδελφοί και σκοπίδι τους ούτε περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Και εδώ το λέει να γίνετε συμιμητές μου, και να δίνετε λίγο προσοχή σε εκείνους που ζουν έτσι, όπως έχετε παράδειγμα εμάς. Δεν λέω όπως έχετε παράδειγμα τον Χριστό. Όπως έχετε παράδειγμα εμάς. Ενώ πρέπει να έχουμε παράδειγμα τον Χριστό, και το δούμε αυτό παρακάτω. Και λέει πιο κάτω, εδώ να δείτε κι άλλο που χώσαν μέσα για να μπορέσουν να συμβολοποιήσουν το Σταυρό, γιατί κανένας δεν μίλησε ποτέ ότι πολεμιέται ο Σταυρός του Χριστού, απόλυτη Αγία Γραφή ή η Σταυρική Θυσία, οτιδήποτε, για να το κάνουν και αυτό σύμβολο, για να σας κάνουν και συμβολολάτρες. Αλλά μόνο ο Παύλος μίλησε γι' αυτό. Μόνο στα γραπτά του Παύλου σώζεται, και πάμε να το δούμε τώρα. Και λέει πιο κάτω, πολύ γαρ περπατούσιος πολλάκι σε λέγον ημίν, νυν και δε κλέον λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Είναι ο πρώτος και ο μόνος που μιλάει για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Μα δεν υπάρχουν εχθροί του Σταυρού του Χριστού, υπάρχουν εχθροί του Χριστού. Λέγονται αντίχριστοι. Δεν λέγονται αντίσταυροι, λέγονται αντίχριστοι. Ο Κύριος για αντίχριστους μας μίλησε, όχι για αντίσταυρους. Και πάμε να δούμε και τη μετάφραση, να το μεταφράσουμε λίγο έτσι για την ιστορία. Διότι λέει πολλοί για τους οποίους πολλές φορές σας έλεγα τώρα, δε και κλαίοντας σας λέω, ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ξέρετε πουθενά αλλού η Αγία Γραφή να μας μιλάει ότι εχθρεύονται το Σταυρό του Χριστού, το σύμβολο δηλαδή του Σταυρού του Χριστού? Όχι. Αλλά ποιο? Τον Χριστό γενικότερα. Και όταν εχθρεύονται το Σταυρό, εννοείται ότι και τη Σταυρική Θυσία. Δεν κάθονται όμως να πούνε όλα με τη σειρά που εχθρεύονται από τον Χριστό, τα θαύματα, τη διδασκαλία, όλα. Με μια λέξη λέγονται αντίχριστοι. Δεν λέγονται αντίσταυροι, αλλά φυσικά αυτό πάλι χώθηκε μέσα. Όλο αυτό, πρώτον για να μας ξανατονίσει, πρέπει να γίνουμε μιμητές του Παύλου και όχι του Χριστού. Και δεύτερον, να μας βάλει στο μυαλό ότι πρέπει να γίνει σύμβολο και να λατρευτεί ο Σταυρός. Ενώ ούτε ξέρουμε πώς ήταν ο Σταυρός. Αν θέλετε να σας δώσω μία εξήγηση, ανατρέξτε στην εγκυκλοπαίδεια του Σούδα, στο λεξικό του Σουίδα, να δείτε στο λίμα Σταυρός, να δείτε τι ακριβώς σημαίνει. Δεν θα σας το πω, βρείτε το εσείς. Να δείτε αν ήταν ο Σταυρός έτσι επειδή λέγεται Σταυρός. Πώς ήταν ο Σταυρός. Ψάξτε το μόνοι σας τι θα πει Σταυρός και πώς ήταν οι Σταυροί σε αρχαία χρόνια. Λοιπόν, εγώ σας έδωσα την πηγή που θα το ψάξετε. Τώρα εσείς ψάξτε και βρείτε το. Δεν είναι ότι σας το είπα απλά και σας άφησα στην αφάνεια για το ποια λέει τώρα πώς θα το ψάξουμε. Σας είπα να το βρείτε. Στο λεξό του είδα.
ψάξτε να βρείτε πώς ήταν ο Σταυρός. Να δείτε ότι λατρεύετε και το σύμβολο ενδεχομένως λάθος το λατρεύετε. Αλλά φυσικά αυτό γράφτηκε για να σας βάλουν μέσα στη ζωή και τη σύμβολο-λατρεία. Έτσι. Ποτέ ο Χριστός δεν μίλησε για το Σταυρό του ότι θα πολεμηθεί, αλλά ότι θα πολεμηθεί ο ίδιος. Ούτε οι μαθητές, ούτε οι τέτοιοι, συγγνώμη, μίλησαν οι προφήτες ποτέ ότι θα πολεμηθεί ο Σταυρός του Χριστού. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Και φυσικά συνεπάγεται και η σταυρική θυσία. Εννοείται. Όχι όμως ο Σταυρός ως καθεαυτού Σταυρός. Δηλαδή ως καθεαυτού ο τρόπος που θυσιάστηκε. Έτσι. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Τώρα μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, αφήναμε στους Φιλιππησίους και είδαμε και το θέμα του Σταυρού που και αυτό χώθηκε. Μέχρι στιγμής βλέπετε ότι όσα χώθηκαν είναι για να εξυπηρετούν τα ιερατεία. Τώρα βλέπουμε σε δύο σημεία, είναι και άλλα σημεία, αλλά εμείς θα σταθούμε σε αυτά να μην τρώμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι λέει ότι όντως ο Απόστολος Παύλος λέει, γράφτηκαν τουλάχιστον αυτά εδώ πέρα, να γίνουμε μητές του και όχι μητές του Χριστού. Αυτό όμως βλέπουμε ότι πάλι το παίρνει το ορθόδοξο δόγμα, τα ιερατεία, γιατί βλέπετε ότι λέει, γίνεται μιμητές του τάδε Αγίου, πρέπει να μιμηθούμε τον τάδε Άγιο, πρέπει να μιμηθούμε τον άλλο Άγιο, την Παναγία, τον έναν, τον άλλον, ο Χριστός από την απέξω. Και μάλιστα έχουν βγάλει και το σλόγγαν, πώς το λένε να θυμηθώ όταν είναι στο ορθόδοξο δόγμα, μίμηση Αγίου, τίμηση αυτού. Μίμηση Αγίου, τίμηση αυτού. Καμία σκέψη και ιδέα για μίμηση του Ιησού Χριστού που είναι το τέλειο. Και πάμε τώρα να δούμε όμως που λέει ο Παύλος να το μιμηθούμε. Δηλαδή, σαν του Παύλου. Πάμε στον Τιμόθεο, στην πρώτη Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 1, σύμβολο 15. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής, άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήρθε εις τον κόσμο αμαρτωλούς, σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Πιστός λέει είναι ο λόγος του Χριστού και απόλυτα αποδεκτός, με πάσα αποδοχή άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για τον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτα από όλους εμένα, λέει ο Παύλος. Επομένως, πώς γίνεται να τον ακολουθήσουμε σαν παράδειγμα, όταν ο ίδιος λέει ότι είναι και ο ίδιος αμαρτωλός? Δεν θα λάβει υπόψη που λέει ότι είναι πρώτος από τους αμαρτωλούς, ότι είναι και ο ίδιος αμαρτωλός. Ακολουθήσουμε ένα παράδειγμα που αν κάνει λάθος, θα πέσουμε και εμείς μαζί του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι ο Παύλος δεν είναι αυτή τη στιγμή στον ουρανό. Εγώ πιστεύω ότι ο Παύλος είναι σωσμένος. Γιατί αυτά τα έχουν προσθέσει μέσα. Αλλά στην προστιμόθεν επιστολή μπορεί να μην είχαν πρόσβαση να το προσθέσουν και να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αντιφάσεις μεταξύ στα ίδια τα γραπτά του Παύλου. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν θέλει πολύ μυαλό. Τη λογική να βάλετε λίγο να δουλέψει. Καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι όπως τα λέω. Οπότε, πώς θα το μιμηθούμε τον Παύλο, όταν ο ίδιος λέει ότι είναι αμαρτωλός? Εμείς θέλουμε το τέλειο παράδειγμα μίμησης να μιμηθούμε, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πάμε να δούμε όμως τι λέει και ο Ιησούς Χριστός. Είναι στον Ιωάννη, κεφάλαιο 13, σύμβολο 15. Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς πείτε. Παράδειγμα δε, λέει, δηλαδή σας έδωσα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Και μετά λέει πιο κάτω, αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τι λέει, το παράδειγμά μας πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν χωράει άλλο παράδειγμα, εννοείται. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ούκε στη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Λέει, αληθινά, αληθινά σας λέγω, αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Δηλαδή σημαίνει ότι αυτό θα γίνει όπως και να έχει. Σας λέω ότι δεν υπάρχει, λέει, δούλος που να είναι ανώτερος του Κυρίου του. Και ότι ούτε απεσταλμένος ανώτερος από αυτόν που τον απέστειλε. Επομένως βλέπουμε ότι η αρχή είναι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός. Και δεν υπάρχει ούτε Παύλος μας γέννησε, ούτε να πρέπει να μιμηθούμε αυτόν και να ξεχάσουμε την αρχή που πρέπει να μιμηθούμε, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνετε. Αυτά όλα όμως όπως βλέπετε τα χρησιμοποιεί το ιερατείο. Αυτά μπήκανε με σκοπό. Διότι πάμε τώρα και σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βρίσκει έδαφος μόνο, και το λέω μόνο, στον Παύλο. Στο περί αγαμίας. Μοναχισμού δηλαδή. Περί αγαμίας. Άλλο θέμα και αυτό. Πάλι στους Κορινθίους. Στους Κορινθίους έχουν δεχτεί πολλές επεμβάσεις. Εκεί ήταν οι κακοί, πολύ πονηροί Ιουδαίοι.
Κορινθίους κεφάλαιο Α, Κορινθίους Α επιστολή, κεφάλαιο 7, από την αρχή, κεφάλαιο 7, στίχος 1. Πάμε λίγο να δούμε κάτι που πάλι το λέει ο Παύλος. Ο λόγος λέει γάρ ο του Σταυρού της μένα απολυμμένης μορία. Το κήρυγμα δηλαδή βέβαια λέει περί του Σταυρού, για όσους μένουν βαδίζουν στον δρόμο της απολίας είναι μορία, αλλά για εμάς που βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας είναι δύναμη Θεού. Αυτό λέγεται στο. Τώρα το είδα, ας πούμε, και είπα να σου το πω και αυτό, προς Κορινθίους Α επιστολή, κεφάλαιο 18. Και πάλι βλέπετε ότι κάνει θέμα για το Σταυρό. Δεν κάνει όμως θέμα για τον Ιησού Χριστό, αλλά για το Σταυρό. Αυτά, παιδιά, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, εκτός από τις επιστολές του Παύλου, άμα τα έχετε δει στην υπόλοιπη Αγία Γραφή, πείτε τα μου και σε μένα. Ειλικρινά σου μιλάμε. Δηλαδή, να θεοποιήσουμε το σύμβολο ή τη θυσία και όχι τον Ιησού Χριστό που τα έκανε αυτά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτή τη λογική. Και βλέπετε ότι για Σταυρό. Άρα και αυτό είναι, δηλαδή προς Κορινθίους επιστολή έχει φάει πολύ επέμβαση. Α Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11, στίχος 5. Είναι περιττό να πω ότι από το 1 πάλι λέει μιμητές μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Λέει, το λέω έτσι για την ιστορία. Θέλω να το τονίζει, θέλω να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να σου το πει πολλές φορές. Έτσι, και όχι του Χριστού. Λέει, καθώς είμαι και εγώ του Χριστού, αλλά λέει να γίνει μιμητές μου. Δηλαδή, ό,τι διαβάζουμε στις επιστολές του Παύλου, αυτά εμείς να κάνουμε. Έτσι, είναι σίγουρο δηλαδή ότι ο Παύλος είναι μιμητής του Χριστού. Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά λέω με αυτά που διαβάζουμε στον Παύλο. Είναι σίγουρο ότι είναι μιμητής του Χριστού και πρέπει εμείς να μιμούμε στον Παύλο. Έτσι, με εμπιστοσύνη στον Παύλο ότι μιμείται του Χριστού. Και αν κάνει κάπου λάθος που είχε πει σε άλλη επιστολή ότι είναι αμαρτωλός, να πάρουμε και εμείς, να κάνουμε και εμείς αυτή την αμαρτία. Να πέσουμε και εμείς αυτό το αμάρτημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ τώρα πάλι. Δηλαδή, σκεφτείτε παιδιά, τώρα θα σας διαβάσω και θα σας πω μετά. Επενώδη εμάς αδελφοί, είμαστε Ευρωσιορυθίους Α, κεφάλαιο 11, είμαστε Ευρωσιορυθίους Α, κεφάλαιο 11, 25. Πάσα δε γινή προσευχόμενη η προφητεύουσα ακατακάλυπτο την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής. Εδώ είναι που έχει σημασία, στο 5, που θέλω ας πούμε να το συζητήσουμε. Και να δείτε πώς και αυτό έχει πάρει το ορθόδοξο δόγμα. Κάθε γυναίκα λέει που προσεύχεται, ο άνδρας λέει να προσεύχεται χωρίς να σκεπάσει το κεφάλι του. Κάθε γυναίκα όμως λέει που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο κεφάλι, αποκάλυμα δηλαδή από κάποια περιβολή, είναι ντροπή λέει, κατεσχύνει λέει την κεφαλή, είναι ντροπή λέει για το κεφάλι της. Εάν γάρ έστει και το αυτό της εξηρυβμένη. Την ντροπιάζει λέει την κεφαλή της, ντροπιάζει λέει την κεφαλή της, και είναι δε και αυτό, και λέω ότι είναι και το ίδιο με το να έχει ξυρισμένο το κεφάλι. Ήγαρ λέει ου κατακαλύπτει τη γυνή και κυράστο, ιδέες χρόν γυναίκα τη κυράστε ή ξηράστε, ή ξήραστε. Κατακαλύπτε το, κατακαλύπτε το. Δηλαδή, αυτό είναι δύσκολο να πω την αλήθεια, μου πέφτουν δύσκολα αυτά τα αρχαία. Στο 6 θα πάω κατευθείαν στη μετάφραση και άμα δω κάτι περίεργο στη μετάφραση θα το ελέγξουμε. Γι' αυτό λέει, εάν η γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στην κεφαλή της, τότε κι ας κουρεύεται. Ναι, ωραία, άρα σωστά το κατάλαβα. Αν δεν βάζει κάλυμα, τότε κι ας κουρεύεται. Εάν είναι ντροπή στη γυναίκα να κουρεύεται, είναι αξιρρήτως να βάζει κάλυμα στην κεφαλή της. Εδώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, ξεκάθαρα το λέει, ότι η γυναίκα πρέπει ή να βάζει κάλυμα στην κεφαλή της, ή αν δεν το βάζει, να κουρεύεται. Τώρα το πώς να κουρεύεται. Το είπε πιο πάνω, με ξύρισμα της κεφαλής. Γλόμπος. Γλόμπος η γυναίκα. Και πάμε να δούμε τώρα το γιατί. Πάμε να δούμε τώρα το γιατί. Τότε ας βάζει κάλυμα στην κεφαλή της. Αν δεν το κάνει αυτό, να βάζει κάλυμα στην κεφαλή της. Εδώ θέλει τη γυναίκα ή με κάλυμα κεφαλής ή με ξύρισμα. Επειδή ξέρει ότι κάλυμα κεφαλής καμία γυναίκα δεν θα έχει. Γιατί, εντάξει, δεν είναι, ποια θα έχει και το ξέρει ότι δεν θα έχει καμία. Όπως το βλέπουμε να γίνεται. Τη θέλει με ξυρισμένο κεφάλι. Γιατί όμως, τώρα δούμε πιο κάτω και τον άντρα θέλει με ξυρισμένο κεφάλι. Γιατί αυτοί που φορτώσαν αυτό τώρα όλο το εδάφιο θέλουν να καταργήσουν τον Θεό που έφτιαξε, που επίησε αυτούς άρεν και φίλοι. Αρσενικό και θηλυκό. Και θέλουν να κατασκευάσουν ένα δικό τους φύλλο, δηλαδή να μετατρέψουν και τα δύο φύλλα. Αυτό το θέλει να το κάνει το θηρίο, εννοείται. Η νέα τάξη. Θέλει να κάνει ένα δικό τους φύλλο, το τρίτο φύλλο, το οποίο θα είναι και οι δυο με ξυρισμένο το κεφάλι, ξυρισμένα τα γένια και δεν θα έχουν γεννητικά όργανα. Όχι τουλάχιστον
έτσι όπως τα έχουμε φυσιολογικά. Θέλω να φτιάξει ένα τρίτο φύλλο το οποίο θα είναι άφυλο με λίγα λόγια. Δεν θα υπάρχει φύλλο, θα είναι άφυλο. Θα είναι cyborg, θα είναι ρομπότ. Θα είναι μισό ρομπότ, μισός άνθρωπος. Αυτό θέλω να κάνουν. Γι' αυτό σιγά σιγά βλέπουμε ότι τα εδάφη θα προετοιμάζουν αυτά. Και λέει πιο κάτω, λέει πιο κάτω στο 13, στο στίχο 13, εν ημίς αυτής κρίνατε. Κρίνετε λέει εσείς οι ίδιοι δηλαδή. Πρέπον εστί γυναίκα ακατακάλυπτον το Θεό προσεύχεστε. Είναι λέει πρέπον για τη γυναίκα χωρίς κάλυμα στο κεφάλι να προσεύχεται. Ή ουδέ αυτή η φύση διδάσκει ημάς ότι ο ανήρ μεν εάν κόμμα ατιμία αυτό έστι. Λέει εδώ, μ' αρέσει που λέει κιόλας ότι να κρίνουμε λέει κιόλας εμείς. Να κρίνουμε λέει εμείς οι ίδιοι. Είναι, λέει, πρέπον, ναι, είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται με ακάλυπτο κεφάλι από μαντήλα. Γιατί λέει πιο κάτω γιατί. Γιατί μας λέει ακριβώς πιο κάτω, στο στίχο 14, στο στίχο 15, συγγνώμη, ότι γυνή δε αν κομμά δόξα αυτήν έστιν. Ότι για τη γυνή λέει το να έχει μακριό, να έχει μαλλί γενικότερα δεν είναι λέει δόξα για αυτήν. Ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοται αυτή. Ότι η κόμη, το μαλλί, δόθηκε στη γυναίκα αντί για κάλυμα κεφαλής. Ενώ πιο πάνω λέει ότι πρέπει να φοράει κάλυμα κεφαλής, ενώ πιο κάτω λέει ότι δόθηκε στη γυναίκα και δεν μπορεί κανείς να πει, έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει ότι γενικά, γιατί κάποιος μπορεί να πει πάνω μιλούσε τις γυναίκες που ή προσεύχονται ή προφητεύουν. Μα και εδώ κάτω το λέει, και εδώ κάτω το λέει, ότι λέει, μιλάει αφού στο ίδιο κεφάλαιο, μιλάει για την προσευχή. Λέει για τον άνδρα ότι είναι ντροπή να προσεύχεται με ακάλυπτο κεφάλι και μετά, γιατί αυτό λέει διδάσκει η φύση και μετά πάει στη γυναίκα. Δεν μας λέει ότι μιλάει γενικά για το πώς να είναι έξω στην κοινωνία η γυναίκα. Έτσι. Μιλάει για το θέμα της προσευχής και της προφητείας. Και μετά όμως βλέπουμε ότι υπερπηδάει σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι εντελώς λανθασμένο, εντελώς δηλαδή παράλογα λανθασμένο. Λέει ότι η φύση διδάσκει σε μας ότι ο άνδρας εάν έχει κόμη, έτσι, αν έχει δηλαδή κόμη, δεν είναι μακρύ μαλλί όπως λανθασμένα λέει. Αν ανοίξει τα λεξιά, δείτε. Εάν έχει λέει περίσσια κόμη, είναι το μακρύ μαλλί ή μακριά κόμη, αν έχει. Εάν έχει κόμη σημαίνει εάν έχει μαλλιά, εξυμνεί τη φαλάκρα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος, αυτό το εδάφιο. Όχι Απόστολος Παύλος, αυτοί που τα φορτώσανε, που θέλουν το τρίτο φύλλο, το οποίο θα είναι άφυλο, με ξυρισμένο κεφάλι και ξυρισμένα γένια στον άντρα, για να μην υπάρχει διαφορά. Και με ίδια ενδυμασία εννοείται. Επομένως, βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει το εδάφιο αυτό, ότι η φύση διδάσκει ότι ο άντρας δεν πρέπει να έχει κόμη, δηλαδή μαλλιά, ότι είναι ατιμία για αυτόν. Ναι, αλλά έλα όμως που κάνει λάθος, γιατί η ίδια η φύση, αν ο άντρας δεν κάνει παρέμβαση σε αυτήν, για να βάλει ξηράφι στο κεφάλι, θα του δώσει τα μακριά μαλλιά. Η ίδια η φύση το δίνει στον άντρα αυτό το δώρο, το μακριό μαλλό, και το βλέπουμε αυτό σε δύο παραδείγματα που σας αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτο στον Σαμσόν, που η δύναμη ήταν στα μακριά μαλλιά. Όντως τα μακριά μαλλιά είναι ευεργετικά για τους ανθρώπους, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Και ένα άλλο είναι ο υιός του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, που είχε πολύ μακριά μαλλιά, μεγάλωνα κάθε μήνα μία παλάμη λέει, και ήταν πολύ υπερήφανος με την καλή έννοια, υπερήφανος για τα μακριά του μαλλιά. Έτσι, δηλαδή συνεχώς επιδείκνε τα μακριά του μαλλιά ο Αβεσσαλόμ. Έτσι, επομένως δεν είναι ντροπή για τον άνθρωπο, για τον άνδρα να έχει μακριά μαλλιά, να έχει μαλλιά, γιατί στο συγκεκριμένο δάφιο λέει να τρέφει κόμη, να έχει δηλαδή κόμη. Εάν κομμά, ατιμία αυτόν εστί, αν έχει κόμη δηλαδή, αν έχει μαλλιά. Σύμφωνα δηλαδή με τον Απόστολο, με το εδάφιο αυτό πρέπει ο άνδρας και η γυναίκα να είναι ή με κάλυμα στην κεφαλή, για να κρατάει τα μαλλιά της, αλλιώς να είναι και με ξυρισμένο το κεφάλι. Αλλά ο άνδρας πρέπει να έχει ξυρισμένο το κεφάλι. Κάτι το οποίο είναι εντελώς λάθος. Σκεφτείτε τώρα να σου το πω έτσι απλά, θα επικαλυφθεί τη λογική σας. Σκεφτείτε να ερχόταν να σας μιλούσε κάποιος και να σας έλεγε έρχομαι να σας αποκαλύψω τη σωτηριακή σημασία γιατί ο Θεός ήρθε στη γη και θυσιάστηκε για μας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Θα λέγατε τον περιμένουμε, έχουμε και εμείς οι προφητείες μας. Έτσι, τώρα σας λέω
Να είστε οι Κορίνθοι, έτσι. Έχουμε κι εμείς προσκλήσεις μας, ωραία. Ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό. Έλα να μας πεις, γιατί αυτό περιμέναμε κι εμείς. Και να ξεκινήσει να σε λέει τέτοια πράγματα. Να ξεκινήσει να σε λέει για μακριά μαλλιά, για περιβολές που πρέπει να έχει στο κεφάλι, για να ξυρίζεται και να ασχολείται με την εμφάνιση. Θα τον πετούσατε κοινό ντομάτη, να σου το πω έτσι απλά. Αν ερχόταν και σας μιλούσε και σας έλεγε τέτοια πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές, όλοι οι άλλοι και όλη η Αγία Γραφή, ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την εμφάνιση. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την εμφάνιση, το πώς να είναι ο άνθρωπος. Εδώ έβλεπε πόρνες ο Ιησούς Χριστός και ποτέ δεν τους είπε πώς είστε έτσι και πώς είστε. Ξέρετε τώρα, πόρνες, άσε να ντυμένες κτλ. Και ποτέ δεν τους είπε πώς είστε έτσι ντυμένες. Γιατί ξέρει ο Χριστός ότι αν διορθώσει το πνεύμα του, γι' αυτό ασχολήθηκε με το πνεύμα του, θα διορθεί και το σώμα. Οι ίδιοι θα διορθώσουν και το σώμα του. Ξεκίνησε δηλαδή σωστά τη διδασκαλία. Τώρα, δείτε, πείτε μου τώρα ειλικρινά, αυτά εδώ είναι πνευματικές νουθεσίες. Ειλικρινά τώρα, αυτά δεν είναι πνευματικές νουθεσίες. Πάμε όμως να δούμε και τι λέει με αυτό το πέρα για τις γυναίκες που προφητεύουν. Τι γίνεται με τις γυναίκες που προφητεύουν. Εδώ τώρα, επειδή όμως πάμε στο κομμάτι της προφητείας και του ελέγχου, θα περάσουμε φυσικά στους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ένας από αυτούς, η Εζεκίλ. Αυτό θα το θυμάστε στο προσκοριθίους Α11, κεφάλαιο 5. Λέει για όλες τις γυναίκες που προσεύχονται ή που προφητεύουν με καλυμμένο, ότι πρέπει να έχουν καλυμμένο λέει το κεφάλι για να μην είναι ντροπή. Πάμε να δούμε τι λέει γι' αυτό στον προφήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό και εδώ θα κλείσουμε την ομιλία. Πιστεύω να έχετε αποδομήσει, να έχετε αποκομίσει, συγγνώμη, πάρα πολλά από την ομιλία μου. Τουλάχιστον ως προς να σας βάλουν να ερευνήσεις οι ίδιοι αν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό και ακολουθείτε τον νόμο του για να μην σας πλανήσει κανείς. Γιατί αν κατά λάθος, εγώ αυτά που σας λέω, αν κατά λάθος είναι κάποιο από αυτά, το ερμηνεύω εγώ λάθος, το κατανοώ και σας το δίνω λάθος, αλλά το κάνω με πάσα ειλικρίνεια και χωρίς σκοπιμότητα, αμαρτία ουκ έχω. Ούτε και εσείς θα έχετε αμαρτία αν το ακούσετε. Αν όμως ακολουθήσετε αυτά που λέει στις επιστολές και πάτε και χαραχτείτε, μετά όσο και να μετανοείτε για την απόφαση που χαραχτήκατε, πίσω δεν γυρνάει. Θα χαθείτε διαπαντός. Γι' αυτό σας συμφέρει να ερευνήσετε τουλάχιστον μόνοι σας τα σοβαρά αυτά θέματα που θίγω. Και πάμε να δούμε για να κλείσουμε στον Εζεκίλ, κεφάλαιο 13, σύγχρονος 17. Πάμε για να δείτε εκεί πέρα τι λέει για τις γυναίκες που προφητεύουν με καλυμμένο το κεφάλι. Και εσύ, ανθρώπου, και εσύ, μιλάει για τον Εζεκίλ, μιλάει ο ίδιος ο Θεός τα λέει αυτά, παιδιά. Γι' αυτό είπαμε πρώτα κοιτάμε τι λέει ο Θεός και μετά τι λέει οι επιστολές που μιλάνε οι Απόστολοι. Γιατί δεν ξέρουμε πότε έχουν πνεύμα Άγιο όταν μιλάνε και πότε όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα στις επιστολές. Λέει, και εσύ, ανθρώπου, σύρισαν το πρόσωπό σου επί τα στιγατέρα του λαού σου, τα προφητεύσουσαν από καρδίας αυτών και προφήτευσαν επ' αυτάς. Λέει, και εσύ, οι άνθρωποι, μιλάει τώρα στον Εζεκίλ ο Θεός και του λέει, και εσύ, οι άνθρωποι, στήριξαν το πρόσωπό σου, δείξε τους, λέει, το πρόσωπό σου, δείξε το πρόσωπό σου στις γατέρες, επί τα στιγατέρα σου, στις στιγατέρες σου, δηλαδή του λαού σου. Όταν λέει θυγατέρες εννοεί και γερόντισες και νέες, όλες τις γυναίκες. Όλες οι γυναίκες είναι θυγατέρες κάποιες άλλες γυναίκες ή κάποιου άλλου άντρα, ή έχουν και αυτοί γονείς. Δηλαδή όταν μιλάει για θυγατέρες, μιλάει για γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. Του λαού σου θα προφητεύσουν από καρδίας. Αυτές λέει οι θυγατέρες, λέει, τότε στο Ισραήλ, προσευχόντουσαν από τις καρδιές τους. Και μας δίνει από κάτω όλα τα στοιχεία που είχαν, που φέρανε για να γνωρίζουμε και εμείς ότι αν συναντήσουμε και εμείς αυτά τα στοιχεία σε γυναίκες που προφητεύουν, ότι είναι ψευδοπροφήτες, ότι προφητεύουν από τις καρδιές τους και όχι από τον Θεό. Λέει δηλαδή, τι στοιχεία δίνει, πιο κάτω. Γι' αυτό λέει προφήτευσε λέει σε αυτές και έρης και θα πεις λέει σε αυτές. Τα δε λέγει Κύριος, τους, ότι λέει ο Κύριος για αυτές. Ουε, τη σειρά τους προς κεφάλαια, υπό πάντα, αγώνα, χειρός, και επίσης επιβόλαια, επί πάσα κεφαλήν, πάσης ηλικία σου διαστρέφει ψυχάς. Πάμε τώρα στη μετάφραση, που εδώ είναι το ζουμί. Θα τις πεις, λέει, αλίμονο σε αυτές που σειράπνε προς κέφαλα, προς κεφάλαια,
υπό πάντα αγκώνα για όλο, για όλο το μέρος του χεριού και επιβόλαια για την κεφαλή, για την κεφαλή, δηλαδή κάλυμα κεφαλής. Και βλέπουμε ποια είναι αυτά που λένε, που στη μετάφραση μεταφράζονται οι σειράπτουσες ως μαγικές κορδέλες. Ποια είναι αυτά? Μάρτης, κομποσκήνια που κάνουν για τα χέρια, οι μοναχές, οι γερόντισες, έτσι, που έχουν κάλυμα στην κεφαλή, που εδώ πέρα λέει ότι θα έχουν κάλυμα στην κεφαλή και θα έχουν μαγικές κορδέλες, έτσι, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος του χεριού. Έτσι δεν είναι? Μάρτη μπορεί να μην έχουν, αυτές οι γερόντισες προφητεύουν, αλλά έχουν κάλυμα στην κεφαλή και μαγικές κορδέλες. Έτσι, έχουν μαγικές κορδέλες τα λεγόμενα κομποσκήνια. Και εσύ, και λέει μετά, αυτές λέει τι θα κάνουν? Θα διαστρέφουν, λέει, τις ψυχές. Και οι ψυχές που θα διαστρέφονται από του λαού θα καλοπίζονται. Και οι ψυχές που θα διαστρέφονται από αυτές τις προφήτες θα καλοπίζονται. Δεν θέλω να πω πιο κάτω, λέει κι άλλα, ότι τελικά θα οδηγούνται στο θάνατο οι ψυχές αυτές μέσω λαθασμένης διδασκαλίας και προφανώς από δεινά που θα τους βγουν, που δεν τα περιμένουν και δεν έχουν προετοιμαστεί για αυτά. Διαβάστε εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, όλο το κεφάλαιο 13 του Εζεκίλ και θα δείτε ότι όντως στις μέρες μας πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι γερόντισες του Ορθόδοξου Δόγματος ότι προφητεύουν από τις καρδιές τους. Όπως είδατε, κλείνουμε εδώ την ομιλία και είδαμε ότι όλα όσα έχουμε εντοπίσει από του Παύλου, όλα εξυπηρετούν τα ιερατεία και τις ανθρώπινες επίγειες κατά του διαβόλου, εξουσίες και όχι κατά του Θεού που λέει στην προσδομένη επιστολή κεφάλαιο 13. Αυτά φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο, εύχομαι να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο.